Εγώ το ξέρω και προσωπικά. Και σκηνοθέτης. Δηλαδή. Και δεν είναι, και είναι αυτό που, που λέμε, δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι αρκετές γυναίκες, αρκετές ηθοποιοί, όλες μαζί θα κινηθούν ναι. για αυτή την ιστορία αυτού του σκηνοθέτη. Και, εδώ, το νομικό μια στιγμή, και είναι πρώτη η Πινελόπη Αναστασοπούλου ναι. που δημόσια τοποθετείται και μιλάει πολύ... για ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο δεν μπορούμε καν τώρα να το κάνουμε ναι, αναπαραγωγή. Που έχει, όμως, να που, έχει, που έχει σεξουαλική διάσταση. Ναι, γιατί αλλάζει ο βαθμός της κατηγορίας. Φεύγουμε από τη λεκτική βία. Στο Κιμούλη λένε ότι μίλαγε άσχημα και κλώτησε. Αυτό είναι... Και μίλαγε άσχημα. Οκ, okay, τα είπε και η Μιμή χθες πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για σεξουαλική παρενόχληση, ξεκάθαρα. Παρενόχληση, όπως το λες. Και δεν είναι μία γυναίκα. Είναι πολλές γυναίκες που λένε... Εγώ γνωρίζω για πέντε... Που λέ, προσέξτε, παιδιά, τι λένε. Είναι τι είναι πέντε να καταγγείλουν. Γυναίκες. Ότι στο πλαίσιο μιας πρόβας υποτιθέμενης παράστασης... Τώρα μεταφέρω ρεπορτάζ. Στο πλαίσιο μιας πρόβας υποτιθέμενης... Μην πεις τι έκανε. Όχι, όχι, βέβαια. Τι λένε... Όχι. Ναι. Στο πλαίσιο μιας πρόβας υποτιθέμενης παράστασης υπήρξε κάποια σκηνή η οποία είχε σεξουαλικό περιεχόμενο, το οποίο υποτίθεται ότι το επαναλάμβανε με όλες αυτές τις κοπέλες, τις οποίες κυρίες. Οι οποίες το βίωσαν ως σεξουαλική. Έψαχνε μία ηθοποιό ναι. για συμπροταγωνίστρια ναι, ναι, ναι. ουσιαστικά. Το περιεχόμενο της παράστασης, η πλοκή, είχε να κάνει με κάτι σεξουαλικό. Και ουσιαστικά οι οντισιόν γινόντουσαν ξαφνικά εκεί που καθόντουσαν, ισχυρίζονται τα κορίτσια. Εγώ έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, την έχω ακούσει αυτή την ιστορία, ότι... Εγώ πάντως όταν έμαθα ποιος άνθρωπος είναι, παιδιά, όχι έπεσε από τα σύννεφα, μιλάμε για έκανε ένα... κάτι μπροστά τους. Πολύ συμπαθή ηθοποιό, δηλαδή... Βέβαια, θα πρέπει να ακούσουμε αν βγουν τα κορίτσια που μαθαίνω ότι θα βγουν τις επόμενες μέρες. Γιατί εχθές το πήγαν στο δικηγόρο. Να δώσουμε το ρεπορτάζ. Πήγαν στο δικηγόρο, συμβουλεύτηκαν δικηγόρο. Το ρεπορτάζ λέει ότι Δευτέρα θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Ετοιμάζουν το νομικό του οπλοστάσιο. Τη Δευτέρα. Είναι ακριβώς. Και θέλουν να το κάνουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση, θέλουν να το κάνουν οργανωμένα. Δηλαδή, συναντήθηκαν η κάθε μία επί τη δική της ιστορία, αφορά στο συγκεκριμένο άνθρωπο, αφορά στη συγκεκριμένη παράσταση, στη συγκεκριμένη αφορμή, όπως ισχυρίζονται οντισιόν για να γίνει όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή, επίτηδες, αυτή η παράσταση δεν ανέβηκε ποτέ. Ποτέ, μα το έκανε και υποτίθεται η πρόφαση. Αυτό λέμε τώρα. Είναι βέβαια, θα πρέπει, και είπαν παιδιά... ότι δεν θέλουμε να πάμε μονομένα από εδώ, από εκεί, σε εκπομπή. Θέλουμε να το κάνουμε νομικά. Τάσο όπως πρέπει. Βέβαια, θα πρέπει να ακούσουμε αν καταγγελθεί επώνυμα ο άνθρωπος αυτός, γιατί θα βγουν να πούνε το όνομά του. Θα πρέπει να τον ακούσουμε και αυτόν μετά, βέβαια, έτσι, όπως ακούσαμε τον Κιμούλη. Δηλαδή, ακόμα και ο ένοχος που σκοτώνει κόσμο απολογείται. Πώς θα πρέπει να ακούσουμε και τον άνθρωπο αυτόν και τη θέση του. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Μπέζο να τοποθετηθεί επί του θέματος, που είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός άνθρωπος. Και επειδή έχει ανοίξει ο αισχός του αιώλου, θέλω πραγματικά να ακούσουμε. Με μεγάλη εμπειρία, με πολλές συνεργασίες. Θειασάρχης, όπως μας έλεγε χθες Μιμή, γιατί παίζει ρόλο ο Θειασάρχης, πώς φέρεται. Ναι. Μέχρι να πάμε στο Γιάννη, θέλω να ακούσουμε σε εμάς, μίλησε Φέη, η Δήμητρα Παπαδήμα, πολύ γλυκιά συμπαθής ηθοποιός, η οποία, παιδιά, καταγγέλει, θα την ακούσουμε τώρα στο βίντεο, καταγγέλει και αυτή όχι περίπτωση βίας, περίπτωση ξεκάθαρης καραμπινάτης σεξουαλικής παρενόχλησης. Ανατριχιαστικό αν το ακούσεις. Να πούμε ότι η αφορμή που είχαμε δώσει το ραντεβού σήμερα είναι το βιβλίο σου. Να πω καλό τάξιδο, βίος βίας. Ευχαριστώ. Εσένα σου έχουν συμβεί συμπεριφορές τέτοιες στο θέατρο? Ναι, μου έχει τύχει σωματική βία, την απέκρουσα. Τι τον εννοείς? Χτύπησα εκεί που έπρεπε. Τι εννοείς? Πήγες εσύ να πάρεις το σενάριο. Πήγα να πάρω ένα σενάριο και μου ρίχτηκε. Μου ρίχτηκε. Για έρωτα μου μιλούσε, δεν ξέρω, αλλά ένας άνθρωπος ερωτευμένος δεν φέρεται έτσι. Δεν σκίζει που κάμισα όταν τον σπρώχνεις. Έχω αφήσει παραστάσεις στη μέση και έχω φύγει. Για ποιο λόγο? Από σεξουαλική παρενόχληση. Την ώρα της παράστασης δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση. Δεν θα πω ούτε όνομα ούτε τίποτα. Τι μπορεί να συνέβη την ώρα της παράστασης? Τυχήριστη. Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Το λέω, το μοιράζομαι. Ότι ναι, μου συνέβη κάτι πολύ δυνατό πάνω στη σκηνή. Που με οδήγησε στην ψυχιατρική κλινική του Σεσμανογλίου. Τότε που συνέβη αυτό τόσο έντονο που λες ότι σε οδήγησε έξω από την ψυχιατρική. Το πλάκωσα στο ξύλο. Μέσα στην παράσταση. Την ώρα της παράστασης. Ναι.